Καλή Παρασκευή να έχουμε. Και ο Θεός να βάλει το και χέρι καλό του. Καλό Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, η μεταπόρισμα εποχή μάλλον δεν είναι και η καλύτερη, διότι έχει ξεκατηνιαστεί το πολιτικό σύστημα. Θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει ή το μεταφράζει όπως θέλει. Υπάρχει μια καθολική απέτηση αντιπολίτευσης για την παρέτηση του Υπουργού, επιμένουν σε αυτό. Και υπάρχει και ένα άλλο τρίτο και πολύ σοβαρό θέμα βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από το πόρισμα. Χθες είχαμε, ίσως κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, για πρώτη φορά ξεκάθαρη αμφισβήτηση του πορίσματος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοίταξε, εμείς θα επαναλάβουμε τη θέση μας. Μάλιστα. Είναι ένα πόρισμα το οποίο έχουμε ενώπιό μας 340 και πλέον σελίδες. Ναι. Εμείς αναθέσαμε σε μια τεχνοκρατική επιτροπή να το μελετήσει, όχι για να κάνει αντιπέρασμα ούτε για να προσπαθεί να βρει ψεγάδε, αλλά μέσα από τη μελέτη του πορίσματος να μας κάνει συγκεκριμένες εγγύσεις πώς μπορούμε σε συνεργασία με άλλα κόμματα και κυβέρνηση να διορθώνουμε ελλείμματα που υπάρχουν στο θεσμικό μας πλαίσιο. Μάλιστα. Αλλά και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Δεύτερο, το πόρισμα έχει πολιτικές ευθύνες και περαιτέρω διερεύνηση αστικών και ποινικών ευθυνών. Mm-hmm. Παίρνω το πρώτο σκέλος. Πολιτικές ευθύνες στο πόρισμα δεν αποδίδονται μόνο στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Οικονομικών. Πολιτικές ευθύνες επιδίπτυνται και στα πολιτικά κόμματα και πριν το 2013 και μετά το 2013. Άρα είναι... Ειλικρινά διαρωτάται κάποιος, από τη στιγμή που και τα πολιτικά κόμματα φέρουν με βάση το πέρασμα που εμείς δεν αμφισβητούμε, ναι, πολιτικές ευθύνες, πώς είναι δυνατόν να ξεπερνούν τις δικές τους πολιτικές ευθύνες και ασχολούνται μόνο με την ευθύνη, μάλιστα, του Υπουργού για τη διαχείριση από το 2013 ως το 2018. Όταν όλοι γνωρίζουμε και μέσα στο πόρισμα είναι ξεκάθαρο ότι το μεγάλο πρόβλημα του συνεργατισμού ήταν τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία συσσωρεύτηκαν στο σύνολό τους πριν από το 2013 που έφταναν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέψετε, ναι, να ρωτήσω κάτι για να κάνουμε διάλογο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και με βάση το πόρισμα, αν και δεν δίνεται και μεγάλη έμφαση, υπήρξε μεγάλο φαγοπότη πολιτικό και πριν το 2013. Όμως... Υπάρχουν ευθύνες και στα κόμματα... Εντάξει, εγώ το λέω φαγοπότη, κύριε Πρόεδρε, τώρα πέστε το ευθύνες. Εντάξει, βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Το πόρισμα, όσον αφορά την καταστροφή του συνεργατισμού, δεν επιρρύπτει την ευθύνη στα κόμματα ή στο πρώτο 2013 εποχής. Εδώ είναι καθαρό, λέει ανικανότητα, μιλάει για κακούς χειρισμούς, μιλάει για κακές επιλογές, για τη μετά 2013 εποχή. Ακούστε, πρώτον, οι κακές επιλογές με βάση το πόρισμα στο Συμβούλιο αλλά και στη Διεύθυνση, ναι, δεν έγιναν από τον Υπουργό. Οι επιλογές υπήρξαν προτάσεις για το Συμβούλιο και έχουμε ένα νόμο που λέει ουδής διοριζόταν εάν δεν έπαιρνε πρώτα την έγκριση της πλειοψηφίας της Βουλής. Της Βουλής. Μάλιστα. Άρα γιατί δεν έχουν ευθύνη και όσα κόμματα ενέκριναν αυτές τις προτάσεις. Δεύτερο, η διεύθυνση δεν διορίστηκε από τον ιδιοκτήτη αλλά από το Συμβούλιο που έχει εγκριθεί, ναι, από τη Βουλή. Ναι. Να πω και κάτι άλλο. Και αυτή η διεύθυνση δεν διορίστηκε απλά από ένα συμβούλιο. Εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και εγκρίθηκε και από τον εποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα έρχομαι και λέω.
θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη διοίκηση και διαστήση. Βεβαιότατα. Ναι. Και έρχομαι. Υπήρξαν καλύτερες διοχθήσεις και καλύτερες διοικήσεις στις τράπεζες. Ναι. Ναι. Σας λέω, υπήρξε. Ναι. Μήπως δεν αντιμετώπισαν οι τράπεζες με καλύτερες διοικήσεις και καλύτερες διευθύνσεις παρόμοια προβλήματα. Δεν χρειάστηκε στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα επιπρόσθετες. Εντάξει, αγαπητέ μου πρόεδρε, δεν ισχύει εδώ το μοιχείρον βέλτιστον. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι. Ακούστε. Και θα σας πω απλά πράγματα που κατανοεί ο κόσμος. Ναι. Αγαπητέ μου Ανδρέα, μια τράπεζα, γιατί ο συνεργατισμός τράπεζα ήταν, παίρνει καταθέσεις από τους πολίτες. Μάλιστα. Και δίνει δάνεια στους δανειολήπτες. Μάλιστα. Αν οι δανειολήπτες δεν πληρώνουν τα χρέη τους, έχεις τρεις επιλογές. Η μια είναι να κάνεις εκποιήσεις τις υποθήκες τους, να πάρεις τα λεφτά για να δώσεις τα λεφτά στις καταθέσεις. Μάλιστα. Και πόσες φορές από αυτούς που παρελάβουν στο στούτιό σου καθημερινά και φωνάζουν για την κατάσταση στο συνεργατισμό, τους είδες να φωνάζουν ενάντια στις εκποιήσεις. Έβγαλαν ολόκληρες προεδρευτικές εκστρατείες, ναι, γεμίζοντας τους αυτοκινητόδρομους με ταπέλες, ότι όχι στις εκποιήσεις και θα χαρίσουμε και θα κουρέψουμε δάνεια. Μάλιστα. Άρα, όχι στις εκποιήσεις για να πάρει η τράπεζα ή ο συνεργατισμός τα λεφτά. Ποια ήταν η άλλη επιλογή? Να κουρέψουμε τους καταθέτες. Ναι. Είχε κανένα που ήταν υπέρ του κουρέματος των καταθετών? Όχι, το κούρε. Κανένας. Ποια ήταν η τρίτη επιλογή? Να τα βάλει ο λαουτσίκος. Μάλιστα. Επιτέλους, όλους αυτούς που φέρνετε και όλα τα γνωρίζουν, να τους ρωτήσετε. Υπήρχαν τρεις επιλογές. Κούρεμα, εκποιήσεις και να τα βάλει ο λαουτσίκος. Ναι. Εγώ προσπάθησα μέσα από πιο αυστηρές νομοθεσίες να έχουν τη δυνατότητα ο συνεργατισμός στις τράπεζες να μπορούν να παίρνουν πίσω το λαδί τους. Όμως δεν θέλαμε εκποιήσεις. Από την άλλη, ποια ήταν η άλλη επιλογή στο συνεργατισμό? Να μην κάναμε αυτή την πράξη ευθύνης και αν περνούσε η θέση εκλογές που καταψήφισε τον Ιούλιο του 2018. Τι αποτέλεσμα θα είχε? Ναι. 2.500 με 3.000 εργαζόμενοι θα κάναν τη δουλειά τους. 200.000 νοικοκυριά, απλοί πολίτες, αυτοί ήταν οι πελάτες του συνεργατισμού στις καταθέσεις, θα κάναν τις καταθέσεις τους και η οικονομία του τόπου θα πήγαινε σε υποβάθμιση. Να ρωτήσω κάτι, πάνω σε αυτό που λέτε. 25.000 νοικοκυριά, ναι. 25.000 νοικοκυριά. Είχαν την πρώτη κατοικία υποθήκη. Τι θέλαμε, να ξεσπιτώσουμε 25.000 νοικοκυριά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά όχι να ξεσπιτώσουμε νοικοκυριά, όχι να εκποιήσουμε περιουσίες, όχι να κουρέψουμε, αλλά όχι να βάλει και τα λεφτά του κράτου. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι κύριε Πρόεδρε. Με την εισάτωπο απαγωγή, αυτό που μου λέτε τώρα σημαίνει ότι δεν υπήρχε και άλλη επιλογή. Κάναμε την καλύτερη επιλογή. Να σας πω κάτι. Ναι. Εάν κάποιοι παρακολουθούσαν τα σοβαρά που κάποιοι έκαναν, δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μάλιστα. Γιατί όταν τον Σεπτέμβριο του 2013, ένας που είναι πάντα απέναντι από τις εύκολες λύσεις και στην Επιτροπή Οικονομικών, αλλά και με τέσσερις επιστολές μου στην Κεντρική Τράπεζα, έλεγα από τότε, 6 χρόνια πριν, ότι το 1,5 δισεκατομμύρια στο συνεργατισμό δεν είναι αρκετά κεφάλαια και θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα 2,2 δισεκατομμύρια. Και δεν το είπα τον Ιούνιο του 2018, αγαπητέ μου. Ναι. Τα έγραψα σε τέσσερις επιστολές μου τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2013. Ναι. Δεν θα άκουγε. Ή ποιος συνάδελφος σας ενδιαφερόταν, ή ποιοι καταλάβαιναν όταν
κάποιοι με πολύ υπεύθυνο τρόπο κατέγραφαν και έλεγαν στις αρμόδιες αρχές της θέσης. Ξέρετε, παίζουν τίτλοι και δεν σας αδικό. Πουλούν ειδήσεις της ΑΤΑΚΑΣ ή καταγγελτικού λόγου. Δεν έχει θέση στην σημερινή πολιτική ζωή η υπεύθυνη θέση, η τεκμηριωμένη θέση. Δεν μπορεί από τη μία να ήμουν ο κατατρεγμένος, γιατί προσπαθούσα να θωρακίσω το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να θωρακίσω τον καταθέτη, να μην κουμπνάει ο φορολογούμενος και μου απόρριψαν για σειρά ετών την καλυτέρευση του νόμου για να μπορεί το τραπεζικό ίδρυμα να πάρει πίσω το λαβύτο. Και από την άλλη όλοι αυτοί να μου ζητούν τα ρέστα σήμερα. Να μου ζητούν τα ρέστα. Όχι. Και είναι γνωστό, αγαπητέ μου Ανδρέα, τι είχα τον συνεργασμό μέχρι το 2013 που παράγω μέχρι να δώσω εκατομμύρια. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Ναι, μην αναφερθείτε, να αναφερθώ εγώ σε κάποια πράγματα για να τα κουβεντιάσουμε λίγο. Δεν είναι ίδιο του πολιτικού μου λόγου. Αλλά οι πολίτες και στο παραλίπι και στο πύργο της συνειδίας ξέρουν από ποια βαθιά κόμματα ήταν οι διοικήσεις του συνεργατισμού που παρόλασαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά παρόλα αυτά, είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που είπε έχει ένα πόρισμα που καταρρύπτει ευθύνες και επιρρύπτει ευθύνες στα πολιτικά κόμματα και πριν το 2013 και μετά το 2013. Ναι. Και αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στο δικό μου κόμμα. Άκουσες κανέναν άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούνται με μια πτυχή του πορίσματος? Εδώ κι αν είναι αλακάρτ η μελέτη. Και κάτι τελευταίο, γίνεται και συζήτηση και στα πάνελς επανάληψη του Μαρή. Καμία σχέση. Γιατί είναι καμία σχέση? Πόρισμα το ένα, πόρισμα και το άλλο, αλλά κάρτα αποδοχή του πορίσματος. Ακούστε. Δεν είπα για το πόρισμα, είπα για την περίπτωση του Μαρή και του συνεργατισμού. Άλλο πράγμα. Ναι. Να σας εξηγήσω. Καμιά σχέση. Στο Μαρή χάσαμε την εκκλησία. Άδικα. Μετά από το Μαρή κατρακύλησε η κυπριακή οικονομία. Από επενδυτική βαθμίδα πήγαμε στα σκουπίδια. Ναι. Με το Μαρί και μετά το Μαρί και με την κατρακύλα της κυπριακής οικονομίας, εκτός που δεν μπορούσαμε να δανειστούμε, η ανεργία κορυφωνόταν στα ύψη και φτάσαμε το 15 και το 16. Έχανε ο κόσμος την δουλειά του. Ναι. Με το συνεργατισμό τον Ιούλιο σώσαμε 3.000 εργαζόμενους, σώσαμε 20 με 25.000 δανειολήπτες που είχαν υποθήκη την πρώτη κατοικία, σώσαμε 200.000 καταθέτες. Μάλιστα. Και εδώ να σημειώσω κάτι, αγαπητέ μου Ανδρέα, όσοι και προσπαθούσαν να σώσουν και πάλι την παρτίδα γνωρίζουν ότι ο συνεργατισμός, αν δεν επεμβαίναμε τον Ιούλιο του 2018, δεν θα έμπαινε κάτω από τον νόμο της Κεντρικής Τράπεζας περί resolution, αλλά θα έμπαινε κάτω από τον νόμο του εφόρου εταιριών, του liquidation, της διάλυσης. Άρα, αν υπήρχε κούρεμα, δεν θα ήταν πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά από το χρόνο εδώ. Μάλιστα. Και έπρεπε να σώσουμε 200.000 καταθέτες και την επόμενη μέρα δεν υπήρξε κατρακύλα της υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, αλλά αναβάθμιση για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε μου. Θέλω να επιστρέψω στο πόρισμα, γιατί είναι ουσιαστικό. Το πόρισμα όπως αυτό το ξέρουμε όλοι, όπως αυτό περιγράφεται, όπως αυτό αποδίδει ευθύνες εκεί που αποδίδει, το αποδέχεστε ή όχι? Είπα το σεβασμό μου στον πόρισμα. Ναι, άλλο σεβασμό. Αναλαμβάνω το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης. Ωραία. Εσείς. Άστο και στο συγκεκριμένο. Εσείς αναλαμβάνετε το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που σας αναλογεί. Ακούστε.
Έρχομαι στο συγκεκριμένο για τον Υπουργό. Ναι. Ουδής αλάνθαστος. Μάλιστα. Ουδής αλάνθαστος. Και ο Χάρης άνθρωπος είναι. Μπορεί εκ των υστέρων κάποιες από τις προτάσεις του που εγκρίθηκαν από την Βουλή, από αυτούς που φωνάζουν σήμερα. Ναι. Από αυτούς που φωνάζουν σήμερα εγκρίθηκαν. Και το ΑΚΕΛ, που σκούφτα η μάτια του, η φίλη σύντροφη, ο αντιπρόεδρος είναι μέλος της κεντρικής της επιτροπής, ε. Ναι. Μ' ακούσατε. Ναι, ναι. Μ' ακούσατε. Και ο Μουσκάλης που έλεγε στην ερευνητική επιτροπή είναι καταγραμμένο ότι δεν υπήρχε καλύτερος από τον Χατζηγιάννη, δεν είναι του συναγερμού. Αλλά αυτά δευτερεύονται. Όλοι κάνουμε λάθη. Είτε στις επιλογές, είτε σε κάποιες απόψεις. Ναι. Θεωρώ όμως, γιατί έζησα, έζησα μέσα στο γήπεδο τις προσπάθειες μερικών ανθρώπων. Τα τελευταία 6 χρόνια από τα σκουπίδια να ξαναφέρουμε πίσω την αξιοπιστία στην οικονομία μας. Ένας από αυτούς που είναι στεμάχες και βαλεπλάτες είναι ο Χάρης ο Διεργιάδης. Και να προστάσω και κάτι. Ναι. Να ξέρετε ότι είμαι και εξωστρεφής. Πήγα πολλές φορές τα τελευταία 6 χρόνια που δεν το μάθετε ποτέ στην Φρακούρτη. Ναι. Και πήγα πολλές φορές στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο στην προσπάθεια να θωρακίσουμε και να σώσουμε τον τόπο. Και να σας λέω, αυτός ο Υπουργός έχει μεγάλη αξιοπιστία και στην Φρακούρτη και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Εγώ, Πρόεδρε μου, δεν θα αμφισβητήσω το έργο του Υπουργού. Εγώ απλά προσπαθώ να αναγνώσω το πόρισμα και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Πέστε μου κάτι όμως, επειδή είσαι άνθρωπος που κυκλοφορεί στον δρόμο, συναναστρέφεται με ανθρώπους απλούς. Το περιδικαίου αίσθημα, από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να ικανοποιηθεί, με βάση ένα πόρισμα που έχουμε. Να σου πω, ρε Ανδρέα, και σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί δεν μένω ούτε στο γραφείο, ούτε στο σπίτι της πίστης ώρας στον κόσμο. Να σου πω τι μου είπε ο Γιάννης από την Αγία Μαρίνα. Ρε συγχωριανέ, μα τι συζητάτε. Καλά δεν ξέρετε τι γινόταν στο συνεργατισμό. Μάλιστα. Στο κάθε χωριό είχε εκλογές για την Επιτροπή. Όποιος ψήφιζε την Επιτροπή και έβγαινε την επόμενη ημέρα η Επιτροπή έδινε δάνεια στους ψηφοφόρους του. Ναι. Μου λέει ο Γιάννης, καλά δεν έζησες την κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Ήταν μια περίοδος, μου είπε, που σχεδόν η ολότητα από τους μουχτάριδες ήταν οι γραμματιστές συνεργατικών. Έδιδαν δάνεια στους χωριανούς. Και εκλέγονται και παμψηφοί μουχτάριδες. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ναι, Πρόεδρε μου, καλά, ο Γιάννης δεν θέλει να αποδοθεί, να αποδοθούν ευθύνες κάπου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Είτε είναι πριν το 2013 ή μετά. Βεβαίως. Γι' αυτό και θα συνεχίσουν οι ποινικές διερευνήσεις, οι πιθανές αστικές ευθύνες και να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Μάλιστα. Καθαρό. Μια τελευταία κουβέντα θέλω για τις αποκαλύψεις γενικότερα το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κόκκινων δανείων, πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Είστε υπέρ να βγουν όλα στο φως? Αγαπητέ μου, σήμερα καταθέτουμε πρόταση νόμου στη Βουλή. Μάλιστα. Διαφάνεια σε όλο. Μάλιστα. Διαφάνεια σε όλο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την κουβέντα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.